Το τελευταίο διάστημα πολλοί είναι οι πολίτες που ρωτούν αν το κολύμπι στη θάλασσα και άλλες δραστηριότητες όπως το ερασιτεχνικό ψάρεμα εξαιρείται από την απαγόρευση κυκλοφορίας και μπορεί να θεωρηθεί ως σωματική άσκηση. Για το ζήτημα έδωσε στη δημοσιότητα νέες οδηγίες η Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας δίνει συγκεκριμένες διευκρινήσεις σε θέματα που δεν είχαν καλυφθεί από την κοινή υπουργική απόφαση για την απαγόρευση κυκλοφορίας, από τις οποίες προκύπτει ότι απαγορεύονται το μπάνιο στη θάλασσα, η χρήση ιδιωτικών θαλασσίων μέσων αναψυχής, η υποβρύχια αλιεία, το ψάρεμα από ξηράς. Η απαγόρευση για τις παραπάνω δραστηριότητες ισχύει έως τις 6 Απριλίου του 2020 ή όσο ισχύσει ο περιορισμός κυκλοφορίας των πολιτών λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού, αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι την 21η Απριλίου απαγορεύεται επιπρόσθετα η κυκλοφορία κάθε τύπου σκάφους, καθώς και ο απόπλους και ο κατάπλους ιδιωτικών πλοίων και σκαφών αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας για προληπτικούς λόγους δημοσίας υγείας πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων όπως αυτές προβλέπονται στην προαναφερόμενη κοινή υπουργική απόφαση και αποδεικνύονται με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα που ορίζει ρητά η ελληνική νομοθεσία.